Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και η ανάγκη για ξύλα είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει όμως ότι και ο κίνδυνος να τραυματιστούμε κατά τη διάρκεια που κόβουμε ξύλα είναι επίσης αυξημένος. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα ήθελα να αναλύσω κάποιους από τους κινδύνους που θα βρούμε μπροστά μας κατά τη διαδικασία που κόβουμε ξύλα με το πριόνι και επίσης κάποιες τεχνικές για να ρίξουμε το επίπεδο επικινδυνότητας κατά πολύ. Πάμε να δούμε. Ένα εργαλείο για να κόβουμε ξύλα είναι αυτό το πτυσσόμενο πριόνι. Το οποίο όμως το χειμώνα δεν είναι και η καλύτερη επιλογή γιατί κόβει μόνο στο τράβηγμα. Αυτό σημαίνει ότι κάνω διπλάσια δουλειά για να βγάλω τον ίδιο αριθμό ξύλων που θα έκοβα με αυτό το πριόνι. Το οποίο είναι ένα bow show όπως λέγεται, το ξωτό πριόνι και κόβει και στο σπρώξιμο και στο τράβηγμα. Οπότε κάνω τη μισή δουλειά. Δεν θα θέλαμε με τίποτα αυτά τα δόντια πάνω στο χέρι μας. Και ξεκινώντας από τους κανόνες ασφαλείας, ένα ζευγάρι γάντια είναι πάντα αναγκαία. Τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια που κόβουμε ξύλα? Συνήθως πιάνουμε το ξύλο μας εδώ και ξεκινάμε να κόβουμε. Με το που ξεκινήσουμε να κόβουμε, υπάρχει κίνδυνος το πριόνι μας να χοροπηδήξει και να προσγειωθεί πάνω στο χέρι μας. Και αυτό δεν το θέλουμε γιατί το πριόνι κάνει απίστευτα άσχημο κόψιμο. Δεν είναι όπως ένα μαχαίρι. Αυτό που θέλω για αρχή είναι να έχω μία τουλάχιστον παλάμη απόσταση από το σημείο που κόβω και να ξεκινήσω να κάνω μία γραμμή, έναν οδηγό δηλαδή, μέσα στο οποίο θα κόβω. Θα ξεκινήσω να κόβω. Και πώς το κάνω αυτό? Αφήνω το πριόνι με το βάρος του πάνω στο ξύλο και τραβάω 1-2 φορές έως ότου ο οδηγός να γίνει μεγάλος, αρκετά μεγάλος ώστε να μπορώ να κόβω μπρος πίσω χωρίς να έχω τον κίνδυνο να πηδήξει το πριόνι και να βγει έξω από τον οδηγό. Αφού φτάσω σε αυτό το σημείο μπορώ να ξεκινήσω να κόβω. Πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος πάντα σε αυτό που κάνω και ο δεύτερος κίνδυνος έρχεται εδώ. Αφού κόψω 2-3 κομμάτια και αρχίζει ο εγκέφαλός μου να το κάνει πλέον ρομποτικά, εκεί είναι που είναι επικίνδυνη όλη η κατάσταση. Και τι γίνεται? Ξεκινάω πάλι με την ίδια διαδικασία, με τον ίδιο τρόπο. Θα κάνω 2-3 γραμμές για να δημιουργήσω έναν οδηγό που θα κρατάει τη λάμα μου μέσα. Ωραία. Και μετά ξεκινάω να κόβω. Τώρα, όταν μετά από κάποια ώρα ο εγκέφαλός μου αρχίζει και το κάνει ρομποτικά, αρχίζω να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Και εκεί μπορεί να υπάρχει πάλι κίνδυνος τραυματισμού. Μπορεί δηλαδή, εκεί που κόβω και σκέφτομαι κάτι άλλο, πάλι το πριόνι μου να πηδήξει και να προσγειωθεί πάνω στο χέρι μου. Μεγάλο λάθος. Όταν χρησιμοποιώ εργαλεία όπως πριόνι, μαχαίρι, τσεκούρι, οτιδήποτε εργαλεία και να χρησιμοποιώ, το μυαλό μου πρέπει να είναι εκεί πέρα. Πόσο μάλλον με αυτά που είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να μας κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Θέλω να είμαι συγκεντρωμένος 100% εκεί. Μία τεχνική για να μειώσω τον κίνδυνο του να πηδήξει το πριόνι και να προσγειωθεί πάνω στο χέρι μου είναι η εξής. Αφού κάνω, ας το δούμε από την αρχή. Αφού κάνω 2-3 γραμμές για να δημιουργήσω τον οδηγό μου όπως είπα πριν, ωραία, περνάω το χέρι μου μέσα από το πριόνι και κρατάω το ξύλο μου από τη δεξιά μεριά. Με αυτόν τον τρόπο και να πηδήξει το πριόνι δεν έχω κανένα πρόβλημα να προσγειωθεί πάνω στο χέρι μου. Δεν γίνεται να προσγειωθεί πάνω στο χέρι μου. Το κρατάω δηλαδή με ασφάλεια. Και επίσης ένα καλό είναι ότι σπρώχνω το ξύλο προς τα κάτω ανοίγοντας το κόψιμο και κάνοντας το πριόνισμα πιο εύκολο. Για να δούμε.
Κάποιους ίσως δεν τους βολεύει να ξεκινήσουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να πιάσουν το ξύλο εδώ και να ξεκινήσουν να κάνουν τον οδηγό. Εάν δεν βολεύει, ξεκινάω πάλι εδώ, πιάνω τουλάχιστον μία παλάμη μακριά από την λάμα, κάνω δύο ή τρία κοψίματα για να δημιουργήσω τον οδηγό και μετά βάζω το χέρι μου απέναντι, μέσα από το πριόνι και ξεκινάω να κόβω. Μία άλλη τεχνική που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να μειώσω το κίνδυνο κατά πολύ είναι η εξής. Μία τεχνική η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή. Βάζω το πριόνι μου στο έδαφος, έρχομαι ακριβώς δίπλα, πατάω με τη φτέρνα το πριόνι μου στο έδαφος, πιάνω το ξύλο μου και ξεκινάω να κόβω πάνω κάτω στο σημείο που θέλω. Με αυτόν τον τρόπο έχω το πριόνι μου πάντα σταθερό και δεν υπάρχει περίπτωση να χοροπηδήξει και να προσγειωθεί πάνω στο χέρι μου. Ας δοκιμάσουμε ακόμα ένα. Αυτή η τεχνική είναι ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ασφάλεια, με το λιγότερο κίνδυνο να κοπούμε. Αυτό που κάνω, άλλη μια φορά, τοποθετώ το πριόνι μου στο έδαφος. Το δεξί μου πόδι το βάζω δίπλα στο πριόνι μου για να το στηρίζω προς τα δεξιά και με την αριστερή μου φτέρνα πατάω το πριόνι μου στο έδαφος. Κρατάω το ξύλο μου με τα δύο χέρια και ξεκινάω. Εύκολα και ξεκούραστα. Αυτά λοιπόν για την ασφάλειά μας κόβοντας με το πριόνι. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτό, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάω!